Το λόγο θα πάρει ο Θοδωρής ο Παπαδόπουλος, που είναι οικονομολόγος ερευνητής, να μας μιλήσει για τη φορολογική πολιτική και τους φορολογικούς έλεγχους στο κύκλωμα των καυσίμων. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Η αλήθεια είναι ότι όταν με αφορμή έτσι την κουβέντα που είχαμε κάνει, ας πούμε, οικονομικής πολιτικής και λίγο αρχίσαμε να φορμουλάρουμε τη σημερινή εκδήλωση και όταν προσπαθείς να ψάξεις λίγο τα δεδομένα και να δεις πράγματα τα οποία τα έχεις στο μυαλό σου αλλά δεν τα έχεις συστηματοποιήσει όπως ακριβώς σου θα ήθελες, τουλάχιστον κάποια στοιχεία δείχνουν ότι ο τίτλος της εκδήλωσης σημερινής μπορεί να είναι και σχετικά ήπιος. Δηλαδή, το φόρ και λαθρεμπόριο παγών την Ελλάδα ίσως είναι μια αρκετά ήπια έκφραση για να περιγράψει αυτό που συμβαίνει. Η αλήθεια είναι ότι αν κάποιος δει από το site της Στατιστικής Υπηρεσίας τη μείωση της κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης από το 2010 μέχρι το 2015, η επίσημα καταγεγραμμένη μείωση είναι 58%. Αν αυτό το κάνει κάποιος αναγωγή και δει ότι μέσα σε αυτή την κατανάλωση περιγράφεται συνολικά κατανάλωση που αφορά δημόσιες υπηρεσίες, στρατόπεδα, χώρους εργασίας, καταλήγει αμέσως συμπέρασμα ότι η πραγματική μείωση της κατανάλωσης στα λαϊκά νοικοκυριά είναι πολύ περισσότερη και μπορεί να φτάνει ποσοστά τα οποία πραγματικά θυμίζουν λιγάκι έναν κοινωνικό και ταξικό πόλεμο ενάντια σου από κάτω. Και παρόλα αυτά βλέπουμε ότι παρά τις διακηρύξεις που υπάρχουν από την κυβέρνηση και από τους διαφόρους φορείς, μέτρα όπως το επίδομα θέρμανσης ή αυτό το οποίο είχε υποθεί στην αρχή των μνημονίων, ότι με την κατανάλωση φυσικού αερίου θα μπορέσουν τα λαϊκά νοικοκυριά να αναπληρώσουν, ας πούμε, το ενεργειακό ισοζύγιο, κάθε άλλο παρά μπορεί κάποιος να πει ότι επιβεβαιώνεται. Επίσης, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχουν και τα στοιχεία τα οποία δημοσίευσε και μόλις χθες ο ΩΣΑ για την φορολογία καυσίμων στις 35 χώρες που έχει και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάποιες άλλες χώρες του ΩΣΑ από την Αμερική μέχρι και χώρες της Λατινικής Αμερικής. Με βάση αυτά λοιπόν τα στοιχεία, τα οποία αν μη τι άλλο κάποιος δεν μπορεί να μας κατηγορήσει για μεροληψία, προκύπτει ότι το τέταρτο τρίμηνο του 2015, πριν δηλαδή τις αυξήσεις και στον ειδικό φόρο κατανάλωση και στο ΦΠΑ, το 47% της τελικής τιμής καταναλωτή στο πετρέλαιο θέρμανσης ήταν ειδικός φόρος κατανάλωση και ΦΠΑ. Αν κάποιος κάνει την αναγωγή και με τις σημερινές αυξήσεις, το ποσοστό αυτό είναι πάνω από 50% και αφορά κυρίως χώρες της Ανατολικής Ευρώπης έχουν αντίστοιχες επιβαρύνσεις ή οι σκανδιναβικές χώρες, όπου εκεί πέρα βέβαια και η φορολογία έχει έναν εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα και μια άλλη ανταποδοτικότητα την οποία δεν βλέπουμε εδώ. Επίσης, πάρα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα είναι να εξετάσει κάποιος το ποια είναι η επίπτωση της φορολόγησης των καυσίμων στα έσοδα. Υπάρχει μια, και θα τοποθετήσει των προηγούμενων ομιλητών, βγαίνει ότι και από τις εισηγητικές εκθέσεις και τα στοιχεία που αποτυπώνονται εκεί, υπάρχει μια μείωση η οποία προσεγγίζει το 30% ως προς τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης το 2016 σε σχέση με το 2010. Κάποιος θα μπορούσε, ακόμα και αν ήθελε να κάνει τον δικηγόρο των μνημονίων, είναι ότι αν δεν υπήρχαν οι αυξημένοι φορολογικοί συντελεστές, λόγω της ύφεσης, τα έσοδα θα ήταν πολύ χαμηλότερα. Άρα, με την έννοια αυτή, η αύξηση των φορολογικών συντελεστών κατά κάποιον τρόπο αντισταθμίζει την πτώση των εσόδων που θα είχαμε λόγω της ύφεσης. Όμως, στο σημείο αυτό, θα έπρεπε λίγο να σκεφτούμε αν υπάρχουν και άλλοι τρόποι να επιτευχθούν τα ίδια δημοσιονομικοί στόχοι. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει πάρα πολλοί έτσι εφάνταστοι τρόποι φορολόγησης των λαϊκών οικοκυριών και όχι μόνο. Και υπάρχουν και άλλοι φόροι οι οποίοι έχουν ανακοινωθεί, όπως ο φόρος στο διαδίκτυο κλπ. Επομένως, από όλη αυτή την εμπειρία των τελευταίων ετών, το συμπέρασμα το οποίο προκύπτει αβίαστα είναι ότι υπήρχαν και άλλοι τρόποι να υπάρξουν τα αντίστοιχα έσοδα. Ωστόσο, εάν κάποιος δει τις στατιστικές που αφορούν το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, αυτό το οποίο βγαίνει σαν ένα συμπέρασμα είναι ότι η μείωση της εισαγωγής, η μείωση της καθαρής εισαγωγής καυσίμων
την πενταετία των μνημονίων, ακολουθεί όχι απλά τη μείωση της κατανάλωσης και των μεσαγωγών γενικότερα, αλλά τις υπερβαίνει και κατά πολύ περισσότερο. Δηλαδή, η υπόσχεση των μνημονίων ότι με βάση την εσωτερική υποτίμηση θα τονωθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, αυτό το οποίο εννοούν σαν ανταγωνιστικότητα δεν είναι σε καμία περίπτωση αύξηση των μεσαγωγών, αλλά είναι μείωση. Ούτε ελαφρύ δεν αγοράζουν, γι' αυτό έχει πέσει το συνολικό ποσό. Η μείωση των εισαγωγών. Αλλά η μείωση των εισαγωγών είναι κατά κάποιον τρόπο ένα από τους βασικούς έτσι προσδιοριστικούς παράγοντες της δίθεν επιτυχίας των μνημονίων. Δηλαδή βγαίνουν όλοι και πανηγυρίζουν και λένε ότι το εξωτερικό έλλειμμα της χώρας έχει μηδενιστεί. Όμως αυτό το εξωτερικό έλλειμμα της χώρας δεν έχει μηδενιστεί γιατί ξαφνικά οι ελληνικές επιχειρήσεις άρχισαν να εξάγουν. Έχει μηδενιστεί γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να προμηθευτεί κάποια βασικά αγαθά και δει πετρέλαιο θέρμανσης και σε κάποιες περιπτώσεις και το πετρέλαιο κίνησης. Εκεί η βενζίνη κλπ. Επομένως, αυτό το οποίο θα μπορούσε κάποιος να πει είναι ότι πραγματικά πλέον η παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη δεν είναι απλά κάτι το οποίο πηγαίνει πακέτο με τα μνημόνια, αλλά δεν θα ήταν καθόλου υπερβολή κάποιος να πει ότι το ευρώ πλέον παίρνει χαρακτήρα, ας πούμε, μηχανισμού εξαθλίωσης και με όλους οι οποίοι οι παλαιότερες γενιές ποτέ δεν θα μπορούσαν να φανταστούν ότι θα βιώναμε σε αυτή τη χώρα. Ποτέ κάποιος δεν θα μπορούσε να φανταστεί τη δεκαετία του 70, ας πούμε, ότι θα φτάναμε 40 χρόνια μετά να βλέπουμε αυτές τις εικόνες. Στο σημείο αυτό θα έπρεπε να γίνει μία αναφορά για το ζήτημα των φορολογικών ελέγχων. Είναι αλήθεια ότι πέρα από το ζήτημα των υλικών μέσων και της μείωσης των ανθρώπινων πόρων, όταν υπάρχει μια τέτοια υπερφορολόγηση, είναι πραγματικά απίθανο με επιτόπιους ελέγχους ένας οποιοσδήποτε ελεγκτικός μηχανισμός να περιορίσει το φαινόμενο. Γιατί ως γνωστόν το κίνητρο για φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο και οποιαδήποτε έτσι παράνομη πρακτική αυξάνεται όσο αυξάνονται οι φορολογικές συντελεστές. Αυτό είναι κάτι που το καταλαβαίνει, ας πούμε, και ένας προτετής φοιτητής και ίσως και πολύ περισσότεροι και πολύ ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. Επομένως λοιπόν με αυτήν την έννοια το ίδιο το σύστημα ιζωρών νεκρών πραγματικά το γεγονός ότι έχει πολυδιαφημιστεί και δεν έχει προχωρήσει η πλήρη εφαρμογή του και με βάση τα υπάρχοντα χρονοδιαγράμματα και χρονοδιαγράμματα που αποτυπώνονται ακόμα και στα κείμενα των μνημονίων, η πλήρης εφαρμογή του σε όλα τα στάδια διακίνησης, εμπορίας και κατανάλωσης έχει τοποθετηθεί σε ορίζοντα διετίας και τριετίας. Επομένως, νομίζω ότι από αυτή την υπόθεση ο καθένας μπορεί να εξάγει κάποια πολιτικά συμπεράσματα ως προς τις πραγματικές προθέσεις των κυβερνήσεων και κατά πόσον εν τέλει όλοι έχουν επιλέξει την εύκολη λύση από τη μία της κάλυψης των συμφερόντων τα οποία πραγματικά λαθροδιούν από το λαθρεμπόριο, αλλά από την άλλη και το να βολευόμαστε με την υπάρχουσα κατάσταση και να λέμε ότι πιάνουμε τους μακροοικονομικούς δείκτες, δεν έχει χώρα εξωτερικό έλλειμμα, αλλά το πώς αυτό το πράγμα επιτυγχάνεται είναι μια εντελώς διαφορετική έτσι, ιστορία. Τέλος, με βάση την σημερινή εκδήλωση και τις επαφές που είχαν υπάρξει σε προηγούμενο διάστημα, νομίζω ότι είναι μεγάλο ευτύχημα που είναι εδώ μαζί μας έτσι, και εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων. Πραγματικά η μεγάλη πλειοψηφία του κλάδου όχι απλά δεν έχει να κερδίσει τίποτα, και αυτό το γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλύτερα από εμάς, από τις πρακτικές τις παράνομες από λαθρεμπόριο και φοροδιαφυγή, αλλά ίσα ίσα το ζητούμενο είναι μέσα από την σημερινή εκδήλωση να εγκαινιαστεί και μια διαδικασία συνεχούς επαφής, ανταλλαγής έτσι, απόψεων και εμπειριών με όρους συμμαχίας προάσπισης και της τίμιας οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και των λαϊκών συμφερόντων.